Να ξεκινήσουμε με την Έλλη. Τι θυμάσαι μετά από ένα χρόνο? Που καταρχάς πόσο, και πόσο καιρό ήσουν στην Ουκρανία? Πόσες φορές και εγώ πόσο πήγα καιρό? Τρεις φορές. Έμεινα συνολικά τέσσερις μήνες. Τέσσερις μήνες και λίγες ημέρες. Εντάξει, ήταν μια. Αρχικά μια φοβερή εμπειρία. Από την άλλη, ήταν μια αποστολή η οποία καταλαβαίνετε κι εσείς ότι δεν είχε μόνο λογική, είχε και συνέστημα. Είναι πάρα πολλά αυτά που μένουν στο μυαλό μας ακόμη και τώρα. Εγώ ξεκίνησα νότια από την Οδυσσό, πήγαμε στο Κίεβο και από εκεί ανατολικά στο Χάρκοβο, φτάσαμε μέχρι και το Μπαχμούτ. Τι θυμάμαι, από τη μια τους βομβαρδισμούς που ξυπνούσαμε με αυτούς, που κοιμόμασταν με αυτούς, που κοιμόμασταν με τις σιρήνες, που ξυπνούσαμε το πρωί και βλέπαμε το απέναντι κτίριο να έχει καταστραφεί, να υπάρχουν μέσα νεκροί. Από την άλλη, όταν τελείωσαν οι σφοδροί βομβαρδισμοί και χτυπούσαν, μεν χτυπούσαν, αλλά λίγο πιο αραιά οι Ρώσοι, μπήκαμε μέσα σε αυτά τα χωριά όπου βλέπαμε τα δεκάδες πτώματα, τους δεκάδες νεκρούς, τον έναν δίπλα στον άλλον. Το πρώτο χωριό αυτό ήταν η Μπούκα. Εκεί ήταν και, νομίζω, τα πιο σοκαριστικές σκηνές. Κατάφεραν και οι άνθρωποι να μπουν μέσα. Έβλεπαν τους συγγενείς τους, έβλεπαν τους ανθρώπους τους νεκρούς. Θυμάμαι πάρα πολύ χαρακτηριστικά μία γυναίκα, μία μητέρα, η οποία ξεκινούσε από ένα χωριό για να φτάσει μέχρι την Μπούκα. Το έκανε με τα πόδια αυτή την διαδρομή και έψαχνε το γιο της, ο οποίος ήταν νεκρός. Βρέθηκε μετά από ένα μήνα περίπου μέσα σε έναν ομαδικό τάφο. Και μια γυναίκα λοιπόν τόσο μεγάλη να περπατάει κάθε μέρα προσπαθώντας να βρει το γιο της και στο τέλος να τον βλέπει μέσα σε έναν ομαδικό τάφο, αυτό από μόνο του ήταν συγκλονιστικό. Σε είχαν μπερδέψει με κάποια Μολδαβή σνάιπερ και σε μαζέψανε. Πολύ ωραία που το θυμάστε εσείς αυτό. Ναι, αυτό. Κωσιόνι μου το υπενθυμίζει. Ναι, αυτό έγινε την πρώτη μέρα μόλις φτάσαμε εκεί. Και τι σου είπανε? Λένε ότι μοιάζουμε. Εγώ δεν την έχω δει ποτέ. Αλλά οι καλοί συνάδελφοι που την έψαξαν τη βρήκανε. Το θέμα είναι ότι η γυναίκα αυτή την σκοτώσαν τον Αύγουστο, την βρήκανε. Η Ουκρανία, ο Ουκρανικός στρατός. Ήταν λίγο δύσκολη εμπειρία, γιατί ήταν και η πρώτη φορά που και εμένα με σημάδεψαν με ένα όπλο. Mm-hmm. Δεν έπρεπε να μιλάω, έψαξαν τα πράγματά μου, έψαξαν τα χαρτιά. Μετά έφυγα από εκεί, πήγα στον ακριτικό γραφείο, έμεινα άλλες τρεις ώρες στην ανακρίτρια. Υπήρχε μια δυσκολία με την επικοινωνία, τέλος καλό, όλα καλά. Λοιπόν, ο Γιάννης και ο Σταύρος τώρα ήσασταν και οι δύο στη Μαριούπολη πριν ξεκινήσει ο πόλεμος. Πριν ξεκινήσει. Σωστά. Και πώς το. Το περίμενα. Κάναμε μαραθώνιες τότε μεταδόσεις, Σταύρο. Ναι, πράγματι. Εμείς είχαμε την τύχη και την ατυχία να δούμε τη Μαριούπολη πριν και μετά. Πριν ως κοιτίδα του απόδημου ελληνισμού, της. Ως μία από τις πόλεις, τις ακμάζουσες πόλεις της Διασποράς, με τους Έλληνες, τους Ελληνόφωνους, που αγαπάνε πάρα πολύ την πατρίδα τους και όλα αυτά, κάναμε τα ρεπορτάζ εκεί πριν ξεκινήσει ο πόλεμος. Σίγουρα, ένα χρόνο πριν, τέτοια μέρα, ξημερώματα ήταν, τέσσερις και κάτι, όταν ξεκίνησε ο πόλεμος εκεί και άρχισαν οι επιχειρήσεις, αυτή η εικόνα πια είχε περάσει στο παρελθόν. Ήταν μια άλλη πόλη, μια περικυκλωμένη από στρατεύματα πόλη, είτε ρωσικά, είτε από τους αυτονομιστές του Ντομπάς. Ήταν μια πόλη που βρέθηκε στο μάτι του κυκλώνα, όπως λέμε, μέσα σε λίγες ώρες. Εκείνο το πρωινό, το θυμάμαι πάρα πολύ χαρακτηριστικά, νομίζω θα το ξεχάσω και ποτέ στη ζωή μου, που σηκωθήκαμε από τα κρεβάτια μας, δεν είχαμε κοιμηθεί και καθόλου, προσπαθούσαμε, ακούγαμε το διάγγελμα του Πούτιν, μας το μετέφραζε ένας συνάδελφος Ουκρανός, μας έστελνε μηνύματα πάνω κάτω τι λέει. Το τελευταίο μήνυμα ήταν ότι, παιδιά, να ξέρετε, ξεκινάει. Οπότε σηκωθήκαμε από τα κρεβάτια μας να ετοιμαστούμε και ακούγαμε τις εκρήξεις έξω το παράθυρό μας, κάποια λίγα χιλιόμετρα ή μερικές εκατοντάδες μέτρα τέλος πάντων από την πόλη, γιατί η Μαριούπολη με το ανατολικό όριο των περιοχών που ήταν οι αυτονομιστές απήχε 4-5 χιλιόμετρα, ήταν μεγαλύτερη απόσταση. Οπότε όλο αυτό, ξέρετε, μετά αρχίσαμε και προσπαθούσαμε να καταλάβουμε τι συμβαίνει, πώς είναι να ζεις σε μια εμπόλεμη κατάσταση, πως αυτό που βλέπαμε στις ταινίες και διαβάζαμε στα βιβλία τελικά ξαναγίνεται στην Ευρώπη μετά από τόσα χρόνια. Και ήταν, παιδιά, σοκαριστικό. Όπως και ήταν πάρα πολύ δύσκολο να φύγουμε και από εκεί όταν
φτάσαμε και εξαντλήσαμε όλα τα περιθώρια που είχαμε. Μα κάναμε ζωντανή μετάδοση στον αέρα, ναι, όταν φεύγατε. Τον τρόπο με τον οποίο θα φεύγατε και τι είπε... Δεν υπήρχε άλλο περιθώριο, έτσι. Είχαμε ξεμείνει από εφόδια, δεν είχαμε τρόπο και να φωτίσουμε συσκευές. Ξεκινήσατε και κάναμε ξανά, τα θυμάμαι αυτά, κάναμε, ναι, σύνδεση πάλι στο βενζινάδικο που είχε μια ασύλληπτη ουρά. Δηλαδή... Ναι, γιατί σκεφτείτε ότι και εμείς φύγαμε από τη Μαριούπολη με λίγη βενζίνη στα ντεπόζιτα των αυτοκινήτων, γιατί δεν υπήρχαν πρατήρια ανοιχτά για πολλές μέρες. Και για τις πρώτες 7-8 ώρες δεν είχαμε και δυνατότητα να επικοινωνήσουμε με κανέναν. Οπότε ξεκινήσαμε χωρίς GPS, χωρίς να έχουμε χάρτες. Να μην ξέρεις, ουσιαστικά μην γνωρίζοντας που πηγαίνουμε, έπρεπε να περάσουμε μέσα από πεδία συγκρούσεων, μαχών, ρωσικά στρατεύματα, ό,τι μπορείτε να φανταστείτε. Βρεθήκαμε 2-3 φορές καθυλωμένοι. Δεν θα ζηλεύω για αυτή την εμπειρία. Οφείλω να ομολογήσω, δεν έχω καμία. Είναι τρομακτική η εμπειρία. Δεν το συζητάω. Τρομερά τα διδάγματα. Γιάννη, τώρα εσύ τι κρατάς? Πρέπει να πούμε ότι ο Γιάννης Σουλιώτης ήταν και στην ΕΡΤ τότε, είχε πάρει και συνέντευξη από τον Ζελένσκι. Καλή στιγμή στο ρεπορτάζ, σίγουρα. Αν κρατάω κάτι, είναι όπως και ο Σταύρος. Εγώ βρέθηκα όταν το Υπουργείο Εξωτερικών, το Ελληνικό Υπουργείο Εξωτερικών, έβγαλε μια ανακοίνωση που ζητούσε από τους Έλληνες πολίτες να εγκαταλείψουν την Ουκρανία. Οπότε τότε ήταν η στιγμή που μου λένε φεύγεις και πας εκεί. Οπότε φτάνοντας στο Κίεβο περιμέναμε ότι θα αντικρίσουμε μια χώρα, ας πούμε, που είναι στο χείλος του πολέμου. Η εικόνα που είδαμε ήταν πολύ διαφορετική. Οι άνθρωποι ζούσαν την καθημερινότητά τους όπως σαν να μην έχει αλλάξει τίποτα. Ουσιαστικά δεν είχε ακόμα ξεσπάσει ο πόλεμος. Ήταν του Αγίου Βαλεντίνου, αγόραζαν λουλούδια, είχε πιτσιρίκια στον δρόμο, μουσική κτλ. Ήταν ωραία. Μόλις τελειώσει και ένα πολύ κρύο κομμάτι του χειμώνα, οπότε είχαν αναθαρίσει και ουδείς περίμενε έξω, δηλαδή την εξέλιξη. Ναι, και αυτό μας είχε κάνει και να αναθαρίσουμε και εμείς. Και είχαμε κάποιες προγραμματισμένες συνεντεύξεις με μέλη της πολιτοφυλακής, κάποιους αναλυτές κτλ. Mm-hmm. Και όλοι λέγανε ότι κοίτα, είναι μια κρίση η οποία όμως δεν θα οδηγήσει σε πόλεμο. Σε σύραξη, ναι, σε πόλεμο. Ήταν, νομίζω, περισσότερο μια ευχή παρά μια εκτίμηση. Όταν πια ξέσπασε ο πόλεμος και η ιδιαιτερότητα δηλαδή, και αυτό που κρατάω εγώ είναι η μετάβαση, η εικόνα δηλαδή μιας χώρας από την κανονικότητα πώς βυθίζεται στην πραγματικότητα του πολέμου, το οποίο είναι πολύ συγκλονιστικό και είναι κάτι το οποίο μπορείς κάπως να κάνεις μια προβολή και στο ότι θα μπορούσε να συμβεί και σε εμάς, ας πούμε, το πώς από την κανονικότητα μπορεί να βρεθείς το βιώσαμε και με πολύ κόσμο, παραδείγματος χάρη, που έφυγε από τη Συρία και ήρθε εδώ, όποιος είχε μιλήσει και είχε επισκεφτεί τη Συρία πριν και ήξερε πώς ζούσαν οι άνθρωποι, τι συνέβη ξαφνικά. Και ήταν εντυπωσιακό και το ότι ακόμα και την ώρα που, τη στιγμή που άρχισε να γίνονται οι βομβαρδισμοί, που εμείς ήμασταν στο αεροδρόμιο με την ελπίδα ότι θα πάρουμε το αεροπλάνο, γιατί είχαμε μια προγραμματισμένη πτήση, και αντανακλαστικά ο κόσμος περίμενε στο λεωφορείο για να πάει στη δουλειά του. Δηλαδή ήταν η ρουτίνα απάντηση στο φόβο του πολέμου. Να ρωτήσουμε κάτι, κοινή ερώτηση και στους τρεις, ξεκινώντας από τον Γιάννη, φοβήθηκες? Υπήρχε στιγμή που φοβήθηκες πολύ? Ναι, ναι, σίγουρα. Σίγουρα, και, η μία είναι σίγουρα πριν τον πόλεμο, όταν κάναμε ένα ρεπορτάζ στη γραμμή επαφής, όπου εκεί υπήρχε πόλεμος από το 2014 και είχαμε πάει να κάνουμε κάποια πλάνα και συνεντεύξεις με Ουκρανούς στρατιώτες, που ήταν παιδιά ουσιαστικά, και εκεί έγινε μια επίθεση από τους αυτονομιστές του Ντονιέτσκ προς το φυλάκιο. Ήταν περίεργο, παράξενο το συνέστημα να ακούς τις οβίδες πριν σκάσουν. Δηλαδή, όχι την έκρηξη, τον αλλά ήχο, το σύριγμα που κάνουν στον αέρα καθώς έρχονται. Εκεί φοβήθηκες, Ναι, ναι, σίγουρα. Έλλη. Ναι, σίγουρα κι εγώ. Η πρώτη φορά ήταν αυτό που τώρα λέγαμε γελώντας, αλλά τότε ήταν πραγματικά. Καλά, πολύ δεν, δεν είναι και το πιο εύκολο πράγμα να πηγαίνεις σε μια εμπόλεμη ζώνη και να σου λένε συλλαμβάνεσαι. Ναι. Και καταλαβαίνω βέβαια ότι ήταν πολύ δύσκολα τότε τα πράγματα και υπήρχε εξονυχιστικός έλεγχος. Αλλά το να σε σημαδεύουν με ένα όπλο και να χρειάζεται αυτό να περιμένεις να τελειώσει, εκείνο ήταν σίγουρα μια τέτοια στιγμή. Και η δεύτερη, όταν φτάσαμε στο Χάρκοβο και ήμασταν στην πρώτη γραμμή μαζί με τον Ουκρανικό στρατό και ξεκίνησαν τα πύρα. Σταύρο. Ναι, φοβήθηκα πολύ. Κυρίως και στην έξοδο από τη Μαριούπολη, όταν ήμασταν ακινητοποιημένοι με κάνες αρμάτων. Συγγνώμη, εσύ με τις κάνες, Άλλο αυτό. Ναι. Και εκεί φοβήθηκα κυρίως γιατί δεν μπορούσα να μιλήσω με τους δικούς μου. Και σκεφτόμουν ότι αν γίνει κάτι, αυτό, θα έχω πολλές ώρες να τους μιλήσω και δεν θα μάθουν και ποτέ τι έγινε. Σε αυτές τις περιπτώσεις βοηθάει πάντως ότι σε τέτοιες κρίσιμες στιγμές κάποιος σε παίρνει από την παραγωγή, από το κοντρόλ και σου λέει: Ελα, Γιάννη, όλα καλά, τι γίνεται, βγαίνουμε. Ναι. Βοηθούν οι άλλοι που είμαστε εδώ, εμείς στα στούντιο στην ασφάλεια.